Παιδιά, με τη βοήθεια του φίλου μας του Άρη, του Γκούμα, του υπέροχου καταπληκτικού ξεναγού, που αυτές τις μέρες λόγω 28 έχουν γίνει ωραίες εκδρομές, θα φτάσει η χάρη μας μέχρι το Βέλγιο, την πόλη Μπριζ. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας στο ανοιχτό λεωφορείο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου, Άρη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Στην ανοιχτή βάρκα, όχι στο ανοιχτό λεωφορείο. Είμαστε στα κανάλια της Μπριζ. Έλα. Και ο Παναθηναϊκός έχει διασκήσει στο παρελθόν του FK Μπριζ. Για να μην το ξεχνάμε, ναι, αλλά ναι, ναι. Πιστώσει, κοίταξε τι ωραία κανάλια, ε. Είναι τα κανάλια της Μπριζ που δώσανε την πρόσβαση στη θάλασσα από εδώ, από κέντρο της πόλης, και ήταν η αιτία να γίνει η Μπριζ σε φήμη ακόμα μεγαλύτερη και αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη φήμη και από το Παρίσι κάποια στιγμή το 12ο αιώνα, όταν έγινε τμήμα του δικτύου των Γερμανών εμπόρων της Χανσιατικής Ένωσης, που έφερε τον πλούτο εδώ στην πόλη. Φέρνανε σιτάρια από την Νορμανδία, φέρνανε μαλλί από την Αγγλία, τα κραυγιά από τη Γασκονία, από τον Μπορντό. Όλη η διακίνηση όλων αυτών των εμπορευμάτων γινόταν εδώ από την Μπριζ. Έπεσε σε παρακμή το 15ο αιώνα όταν γεμίσανε τα κανάλια με λάσπη και άρχισε η Αβέρσα να αποκτά μεγαλύτερη φήμη. Και μετά ξανά τη δεκαετία του 60, του 1960, με την αναστήλωση και ανακαίνιση των περισσότερων κτηρίων. Να σας δείξω λιγάκι και την μπροστινή θέα. Όλοι αυτοί δικοί μας είναι. Όλοι αυτοί είναι δικοί μας. Έχουμε έρθει εκμεταλλευόμενοι το τρίμερο που δημιούργησε η αργία της 28ης που φέτος πέφτει Δευτέρα. Και είναι ένα ταξίδι πραγματικά σαν παραμύθι. Σαν άλλη Βενετία, ρε παιδί μου, η πόλη πάνω στο κανάλι. Σαν άλλη Βενετία. Ακριβώς. Οι ποτάμοι εσωτερικοί που οδηγούσαν και στη θάλασσα. Εμπορικοί δρόμοι του παρελθόντος, έτσι. Και είναι μια από τις σημαντικότερες πόλεις εδώ της Φλάνδρας. Δηλαδή του ολλανδόφωνου τμήματος της, του Βελγίου. Του Βελγίου, ας πούμε, ναι. Το Βέλγιο στην ουσία δημιουργήθηκε μετά τη μεταρρύθμιση. Γιατί ο ολλανδόφωνος πληθυσμός που ασπάστηκε τον Προτεσταντισμό είναι η σημερινή Ολλανδία. Ενώ οι ολλανδόφωνοι που παραμείνανε καθολικοί είναι το σημερινό Βέλγιο, έτσι. Κοίτα να δεις τον Άρη, ο Άρης με κοτομάνικο και όλοι οι άλλοι φοράνε μέχρι και αμπέχονο. Η αντιμήσου προφανώς είναι πέτρο για το ηρωικό νέπο. Δεν κρυώνεις, φίλε. Δεν κρυώνω, η θερμοκρασία είναι 12 βαθμοί. Εγώ όταν εργάζομαι είμαι σε αναβρασμό, έτσι. Και το πρόγραμμα τι λέει μετά τα υπέροχα κανάλια? Μετά πάμε στη Γάνδη. Κοιτάξτε εδώ και κάποιους κύκλους που μας κάνουν παρέα. Τέλει. Δίπλα στη βάρκα. Σήμερα έχουμε τη Γάνδη, αύριο πάμε σε ένα πάρκο αναψυχής, μεγάλο, ακόμα μεγαλύτερο μπορώ να πω, από την Disneyland. Βρίσκεται στην Ολλανδία του Έφτελινγκ. Την επόμενη μέρα πηγαίνουμε στη Γαλλία, στη Λίλ. Όλα αυτά τα κτίρια που βλέπω είναι σπίτια που μένει κόσμος ή είναι διάφορες υπηρεσίες? Όχι, είναι σπίτια που μένει κόσμος. Είναι από το 1600, η πλειονότητα με 1700. Αντέχουν, καλή κατασκευή. Δεν έχουν διαβρωθεί καν από τα νερά του ποταμίου. Η λογική έλεγε θα έχουν διαβρωθεί, αλλά αντέχουν. Από το 2000 όλη η Μπριζ ανήκει στο κατάλογο των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Και δικαίω. Και δικαίως. Και δικαίως. Ναι, είναι η πιο καλύτερα διατηρημένη μεσαιωνική πόλη της Ευρώπης, θεωρείται, σαν έκταση, έτσι. Τέλεια, τέλεια. Καλό ταξίδι, ρε παιδιά, καλά να περνάτε. Υπέροχες εικόνες, ευχαριστούμε. Υπόχρεη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.